Καταρχάς να σας καλωσορίσουμε στη συνέντευξη τύπου καθιερωμένη την εβδομαδία την οποία ανακαθιερώνει από εδώ και στο εξής η ομάδα του Πιερικού και να σας ενημερώσουμε ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια της προσπάθειας για ενημέρωση του φύλαθλου κοινού της Πιερίας για τα τεκτενόμενα στην ομάδα. Επιλέξαμε μία μέρα την Πέμπτη, η οποία ήταν αποδεκτή και από το μέσο μαζικής ενημέρωσης, ούτως ώστε να υπάρχει, ας πούμε, η καταγραφή από τον προηγούμενο αγώνα και η προετοιμασία για την επόμενη συνάντηση ποδοσφαιρική που θα έχει η ομάδα του Πιερικού, ούτως ώστε να γίνεται και μία συζήτηση πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να πω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, ειδική φάση. Έχουν περάσει 5 επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος και 2 κυπέλου μέσα σε διάστημα 32 ημερών, 31-32 ημερών. Το ποτάσμα ξεκίνησε 27 Σεπτεμβρίου, όπως ξέρετε. Το τελευταίο μας παιχνίδι κυπέλλου ήταν στις 28 Οκτωβρίου. Με 5 παιχνίδια τα οποία τα 2 ήταν εντός έδρας και τα 3 εκτός. Και για το κύπελλο 2 εκτός έδρας παιχνίδια, δηλαδή σύνολο παιχνιδιών 7 τον αριθμό σε 31-32 μέρες. Αυτό θα έλεγα ότι ήταν ένα ιδιαίτερο φορτίο για την ομάδα σε αυτό το στάδιο που ανταποκρίθηκε, θα έλεγα, με ιδιαίτερο και θετικό τρόπο. Πέρασε η αγωνιστική εικόνα της ομάδας σε αυτά τα παιχνίδια με ένα θετικό πρόσημο, θα έλεγα, κατά γενική ομολογία και αποδοχή. Η ομάδα μας προσπάθησε σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τη στελέχωση του ρόστερ της, την καθυστερημένη, θα έλεγα, με τα γνωστά προβλήματα που κληρονόμησε από το προηγούμενο καλοκαίρι, να μπει σε μία ιδιόρυθμη, θα έλεγα, κατάσταση, να έχει επίσης ένα παιχνίδι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και για να καλύτερα να ανταποκριθεί. Εγώ πιστεύω σε αυτό το κομμάτι η ομάδα πέτυχε, είμαστε σε καλό σημείο. Αν συνυπολογίσουμε ότι είχαμε και τον παράγοντα τύχη απέναντί μας σε ορισμένα παιχνίδια, θα έλεγα ότι η ομάδα βρίσκεται σε μία θετική κατάσταση, σε μία ανωδική πορεία και κομμάτι-κομμάτι εκπληρώνουμε αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε, δηλαδή η ομάδα να κερδίσει την έξωθεν καλή μαρτυρία σιγά-σιγά, τη χαμένη αξιοπιστία της, να αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα και να προχωρήσει με βάση τον στόχο τον οποίο στέθηκε από την αρχή της χρονιάς, σε ήρεμα νερά, για να μπορέσει να κοιτάξει το αύριο με καλύτερες προοπτικές και καλύτερες προϋποθέσεις. Σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες από τους συνεργάτες μου και από τη διοίκηση στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να εντοπιστούν κάποιοι στόχοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη στελέχωση των ακαδημιών. Αυτό θα γίνει με πολύ υπομονή, με πολύ, θα έλεγα, ιδιαίτερο τρόπο και με πάρα πολύ χρόνο. Να στελεχώσουμε τις ομάδες στο μέλλον των τμήματων υποδομής με πολλά και αξιόλογα παιδιά, τα οποία θα αποτελέσουν το μέλλον της ομάδας. Το μέλλον της ομάδας, το οποίο, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία, τρίτη γάμα εθνική ποδοσφαιρική κατηγορία και βρίσκεται, θα έλεγα, με την πλάτη στον τοίχο. Ενώ με την πλάτη στον τοίχο, αν ισχύσει αυτό το οποίο ακούγεται για τους μείον 6 βαθμούς. Σε αυτό το κομμάτι θα έλεγα ότι δεν δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι από την πλευρά της τη δικιά μας, από την πλευρά του τύπου. Δεν αναλύθηκε αυτό το θέμα, γιατί προφανώς δεν έχουν και επίσημη ενημέρωση. Η επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει ούτε στην ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να υπάρχει κάποια επίσημη τιμωρία,
ούτως ώστε ανάλογα να πράξει η ομάδα. Η ομάδα σίγουρα αυτή τη στιγμή κινείται ήδη, εδώ και πάρα πολύ καιρό, με βάση αυτό το οποίο εωρείται σαν απόφαση από την πλευρά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και αν κοινοποιηθεί και επίσημα, είναι έτοιμη να, αντιπαρατεθεί και να διεκδικήσει το νόμιμο της υπόθεσης. Είναι πάρα πολύ σκληρό μια ομάδα η οποία χτίζεται με πολύ κόπο να βρίσκεται ξαφνικά με μια τέτοια, θα έλεγα, πρίκα από την προηγούμενη χρονιά. Εάν υπάρξει αυτό το πράγμα, η διοίκηση έχει μεριμνήσει ούτως ώστε να μπορέσει ο Πιερικός να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο. Γιατί μιλάμε για μείον 6 βαθμούς σε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ σκληρό, όπου 8 ομάδες αποχαιρετούν την κατηγορία. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την προσπάθεια η οποία έγινε από το καλοκαίρι. Αυτά τώρα τα αναφέρω γιατί μας δόθηκε πρώτη φορά μετά την παρουσίαση της ομάδος να εκθέσουμε κάποιες απόψεις. Έγινε μια ιδιαίτερη προσπάθεια από τη διοίκηση με την, θα έλεγα, με το πρόσταγμα και με την αρρωγή του Δημάρχου, ούτως ώστε η ομάδα να στελεχωθεί με κάποια άτομα κοινής αποδοχής από την κοινωνία της Πιερίας και γενικότερα της, θα έλεγα, της Κατερίνης περισσότερο, ούτως ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί σε αυτό το δύσκολο κομμάτι που βρίσκεται, να ορθοποδήσει και να προχωρήσει. Πιστεύω ότι οι προσπάθειες γίνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν ανά στιγμή και κατά περίπτωση και η διοίκηση είναι, θα έλεγα, μπροστάρης σε αυτή την προσπάθεια όσον αφορά το εξωαγωνιστικό. Στο αγωνιστικό έγινε στελέχωση του ρόστερ, γνωρίζετε, με αξιόλογα παιδιά, με πάρα πολύ καλούς χαρακτήρες και στελεχώθηκε επίσης η ομάδα με ένα αξιόλογο τεχνικό team, το οποίο έχει και την εμπειρία, αλλά έχει και τη γνώση, έτσι, να βοηθήσει την ομάδα όχι μόνο σε αυτή την κατηγορία, αλλά και σε επαγγελματικές κατηγορίες. Από την άλλη θα έλεγα ότι αν κρίνουμε από την γενικότερη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών και την προσπάθεια την οποία κάνει και ο κόσμος να ξεπεράσει ορισμένες δυσκολίες και αγγυλώσεις του παρελθόντος και να επανέλθει στο γήπεδο, πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κοιτάει με αισιοδοξία το μέλλον και να μπορεί να έχει όλες εκείνες τις προοπτικές, όλα εκείνα τα αντισώματα και να θωρακιστεί έτσι, ούτως ώστε να βγει στο στόχο της στο τέλος της χρονιάς με αξιοπρέπεια και με ιδιαίτερη, θα έλεγα, επιτυχία. Έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι προέρχεται από τον Ομό. Αμέσως επόμενο παιχνίδι επίσης μια ομάδα από τον Ομό, δηλαδή έχουμε δύο παιχνίδια Κυριακή Τετάρτη, τα οποία είναι δύσκολο για μας, όπως και για τους αντιπάλους. Κάθε παιχνίδι έχει τις ιδιαιτερότητες. Εμείς ετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι που είναι απέναντι στην ομάδα της Νέας Κεσάριας, η οποία ως γνωστό στο προηγούμενο πρωτάθλημα πρωταγωνίστησε. Εμείς αυτή τη στιγμή καλούμεθα να διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς από αυτό το παιχνίδι και να κοιτάξουμε με ακόμα περισσότερο και ιδιαίτερο, θα έλεγα, και ιδιαίτερη αισιοδοξία το μέλλον. Η πορεία είναι αυτή τη στιγμή θετική και όσον αφορά το κύπελλο, μας δόθηκε σε 2 εμβόλυμες τετάρτες που είχαμε πριν το ρεπό μας και μετά το ρεπό μας, να δώσουμε χρόνο συμμετοχής και σε παιδιά τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερη παρουσία χρονική και να μπορέσουν και αυτά από την πλευρά τους να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να δώσουν το στίγμα τους ότι είναι εδώ, υπάρχουν, προσπαθούν για το καλύτερο, είναι ανταγωνιστικοί και προσπαθούν να δημιουργήσουν μία όθηση, μία δυναμική για την ομάδα μας με απότερο στόχο το παιχνίδι της Κυριακής που είναι μπροστά μας. Τώρα, όσον αφορά το προηγούμενο και τελευταίο παιχνίδι το οποίο παίξαμε πριν το ρεπό μας με τον Δεσπορδό, είδατε πάρα πολύ καλά μια προσπάθεια από τα παιδιά, η οποία έγινε με ιδιαίτερη, θα έλεγα,
παρουσία και αγωνιστικότητα, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Δυστυχώς εκεί πέρα είχαμε τον παράγοντα τύχη απέναντί μας σε σκέρες και συγκεκριμένες στιγμές που θα μπορούσαμε να κάνουμε το παιχνίδι εύκολο. Δεν μπορέσαμε να το κατορθώσουμε. Με αποτέλεσμα να χάσουμε δύο πολύτιμους βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα η οποία για μένα προσωπικά είναι μία από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου και γνωρίζοντας και την παρουσία των παιχτών που σε κάθε ομάδα από τα στατιστικά που κρατάω και από τις πληροφορίες που έχω είναι ότι πρόκειται για μία πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία έχει και αυτή το μέλλον στο πρωτάθλημα και χτίστηκε με έναν στόχο αυτή διαφορετικό από την ομάδα μας έτσι να διεκδικήσει την άνοδο στην κατηγορία. Απέναντι σε αυτή την ομάδα εμείς είχαμε θετικό πρόσωπο και προσπαθήσαμε να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης, τους οποίους δεν κατορθώσαμε στο τέλος να τους πάρουμε. Σας είπα ότι ο παράγον τύχη ήταν απέναντί μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορώ να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Αγωνιστικά προβλήματα για το παιχνίδι της Κυριακής. Για το παιχνίδι της Κυριακής θα έλεγα ότι δεν έχουμε αγωνιστικά προβλήματα. Επανήλθαν και ο Γιαλαμίδης και ο Γεωργίου. Μπήκαν σήμερα συντηρητικά και με την μπάλα και σε ένα κομμάτι του προγράμματος της ομάδος. Θα δούμε και αύριο και μεθαύριο και ανάλογα θα δούμε την κατάστασή τους και θα εκτιμηθεί αν χρειάζεται σκόπιμο να ακολουθήσουν την αποστολή. Σε παλαιότερη ομιλία είχατε αναφερθεί ότι το ρόστερ δεν έχει κλείσει ακόμη. Είμαστε στο τέλος και του μεταγραφικού, έχουμε το deadline με τις μεταγραφές. Υπάρχει περίπτωση για κάποια προστίχη, έχετε αλλάξει γνώμη μέσα από την πορεία των παιχτών ότι τελικά χρειάζεται κάτι. Έχει και άλλες δύο μέρες. Το ρόστερ είναι, μάλλον οι προϋποθέσεις για να κλείσει το ρόστερ είναι ανοιχτές μέχρι και την τυπική και το τυπικό κλείσιμο των μεταγραφών. Εμείς είμαστε ακόμα και σήμερα τώρα που μιλάμε σε επαφή με δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα δούμε αν δοκιμήσουν. Μπορεί να είναι μαζί μας. Διαφορετικά θα πορευτούμε έτσι όπως είμαστε στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Επειδή αγωνιστικά ξέρουμε ότι η ομάδα αυτή στήθηκε στην τελευταία στιγμή και επειδή τα προβλήματα είναι περισσότερα από όσα φαίνονται, ανέφερε στους μείον 6 βαθμούς και την εκαθάριση. Αν αυτή η ομάδα υπάρχει ένα άλλο αυτό, αν δεν γίνει εκαθάριση, δεν μπορεί να ανέβει στην άλλη κατηγορία. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό δεν το γνωρίζω. Υπάρχουν ακούγοντα αυτά. Βέβαια, δεν θέλαμε και δεν θέλουμε να σχολιάσουμε αυτά τα θέματα, γιατί όπως και εσείς και εμείς δεν έχουμε μια επίσημη άποψη τι γίνεται πάνω σε αυτό το θέμα. Πάντως, η ομάδα αυτή, σε περίπτωση που ισχύσει το μείον 6, είναι ποιοι θα είναι οι στόχοι της, η παραμονή. Ήδη οι στόχοι που υποθέθηκαν από την αρχή. Είναι εφικτοί. Θα μπορούμε να είναι στους μείον 6. Ναι, θα μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτό το χάντικα. Το πιστεύω με μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη θέρμη. Δεν νομίζω να υπάρξει ένα πρόβλημα και δεν θα υπάρξει. Δεν ξέρω, υπάρχει μια αυτή με την, για τη διοίκηση που είπατε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοινά. Βέβαια, η διοίκηση πρέπει κατά την δικιά μας άποψη, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, και αυτό αφορά τη διοίκηση του Βασίλη του Δαδάκου περισσότερο, σαν εκπρόσωπο της διοίκησης εδώ. Νομίζουμε ότι δεν μπορεί, δεν έχει στελοχωθεί σωστά, υπάρχουν πολλά κενά, διοικητικά κενά, όσον αφορά τη λειτουργία της διοίκησης. Αυτό... Και θα είναι ευχής έργο να διορθωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, ούτως ώστε να ρολάρει. Άμα θέλει να απαντήσω εγώ, επειδή είναι πρόσωπο της διοίκησης εδώ. Πρόσωπος θα απαντήσω εγώ, πιστεύω ότι σε κάθε προσπάθεια πάντα εμφανίζονται αδυναμίες. Και οι αδυναμίες αυτές έχουν να κάνουν πραγματικά και με λάθη τα οποία γίνονται. Αλλά τα λάθη είναι για να απομονώνονται, να αποφεύγονται και να ενισχύονται τα θετικά. Εγώ πιστεύω ότι τα όποια κενά παρουσιάζονται, αν με βάση αυτό έτσι όπως το θέσατε και η λυπή στελέχωση πιθανών της διοίκησης, εγώ πιστεύω ότι είναι ικανή η διοίκηση, αυτή η διοίκηση έτσι όπως είναι, να ανταπεξέλθει σε αυτό το οποίο κάνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής.
Βέβαια αυτό δεν είναι μόνο. Γιατί είμαστε και σε δύσκολο μέρο. Όταν γίνεται μια διοίκηση η οποία είναι 30 άτομα σε μια διοίκηση και ο καθένας έχει μια άποψη, ο καθένας έχει ένα λόγο και όλα περνάνε από κάπου αλλού. Λοιπόν, αυτή η εντύπωση υπάρχει και στον κόσμο. Δεν είναι 30 άτομα στη διοίκηση, είναι 15 μελείς στη διοίκηση. 15 μελείς και άλλοι 15 απ' έξω οι οποίοι είναι αντιπροσωπευτικοί, οι οποίοι έχουν και αυτή τη λόγο και άποψη και αυτά. Λοιπόν, αυτό όμως κάνει λίγο δυσκίνητη την διοίκηση. Τουλάχιστον ο πυρικός όσο αφορά το αγωνιστικό τμήμα πρέπει να είναι λίγο πιο εμπέφτος, να παίρνει πιο γρήγορα αποφάσεις. Αυτό το θέμα. Η ήδη, Κυριάκο, εντάξει, είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια, όπως το λες, και δεν είναι 30 άτομα η διοίκηση. 30 άτομα είναι γραμμένα. Η διοίκηση αυτή τη στιγμή είναι 5-6 άτομα που τρέχουν την ομάδα. Το αγωνιστικό κομμάτι ήταν περισσότερο αυτό που μας ενδιέφερε. Ήδη σταθεροποιείται αυτό το κομμάτι. Και τα υπόλοιπα τώρα, αν θα στελεχωθεί η διοίκηση, είναι στο πρόγραμμα της διοίκησης για να δούμε και ποια άτομα θα έχουν να βοηθήσουν. Κακά τα ψέματα, η μισή της διοίκησης δεν εμφανίζονται καν. Έτσι, να μην γιατί υπάρχουν απέναντι μας. Δεν είναι κάτι κρυφό. Υπάρχουν απέναντι μας οργανωμένα σωματεία όπως είναι ο Καραϊσκάκης, ο Τσιπρωτός, όπως είναι εκείνο το οποίο είναι ομάδες Β Εθνικής, ας πούμε, ο πυρικός Β Εθνικής, που πρέπει να έχουν μια τουλάχιστον σωστή δομή. Η ομάδα είναι φορακισμένη αυτή τη στιγμή. Η ομάδα είναι φορακισμένη. Μπορεί να είμαστε λίγα άτομα αυτά που τρέχουμε υπό την αιγίδα του Δημάρχου, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο. Σε λίγο καιρό θα έρθουν και κάποια άλλα άτομα τα οποία θα βοηθήσουν, οπότε η ομάδα θα πάει ακόμα καλύτερα. Και στο διοικητικό, για το διοικητικό κομμάτι, όχι μόνο το αγωνιστικό. Ο Δήμαρχος να έχει μόνο την αιγίδα και τη διοίκηση να τη Δήμαρχος. Έτσι πήγε. Πριν σε εβδομάδες στην ΕΚΑΒΗ, μας είπατε ότι οι πρώτες αγωνιστικές θα έχουν χαρακτήρα συμπερασμάτων και ολοκλήρωση της προετοιμασίας του ρόστερ. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή που έρχονται δύο ντέρμπι τοπικά, η ομάδα βρίσκεται στο 100% που μπορεί να αποδώσει μέσα στο γήπεδο? Μιλήσαμε για μια παρουσία των πρώτων παιχνιδιών, θα έλεγα, ας το πούμε έτσι, χαριτολογώντας εντός αγωγικών φιλικών. Τα οποία θα έχουν και χαρακτήρα τέτοιο, με την έννοια ότι εμείς δεν κάναμε φιλικά. Είχαμε πάρα πολύ λίγα φιλικά και είχαμε μόνο δύο αξιόπιστα τεστ. Το ένα ήταν με την ομάδα της Διαγόρα Σεβαστής. Με το Διαγόρα Σεβαστής και η άλλη ήταν με την ΑΕΛ Άρισσας. Αξιόπιστα στο μέτρο του δυνατού και τηρουμένων των αλλαγών εκείνη τη χρονική στιγμή. Έτσι, όχι ότι ήμασταν στο απόλυτο, ήταν αξιόπιστα τεστ. Απλά εκείνη τη χρονική στιγμή είχαμε τον κύριο όγκο των παιχτών στη διάθεσή μας και μπορέσαμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την παρουσία τους στην ομάδα και σε σχέση με αυτό που μπορούν να αποδώσουν. Εκείνο το οποίο τώρα αφορά την ερώτηση είναι ότι όχι, η ομάδα δεν είναι ακόμα στο 100% και θα έλεγα ότι θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ έτσι πιεστικό τρόπο να φτάσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε αυτό το 100%. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή, έτσι, και γίνεται με τη συνεργασία των παιδιών από το τεχνικό team, με ιδιαίτερη θα έλεγα προσοχή για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε γρήγορο χρονικό διάστημα, σε αυτό το 100% που εγώ πιστεύω μια ομάδα που δεν έχει βγάλει την προετοιμασία της με τον κύριο όγκο των ποδοσφαιριστών της σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ποτέ δεν μπορεί να φτάσει στο 100% των προσδοκιών, αλλά και αυτών των οποίων μπορούν να αποδώσουν σαν και σαν ομάδα και σαν άτομα. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε να πλησιάσουμε αυτό το στόχο κοντά στο 100%. Ένα θέμα άλλο ήθελα να αφήξω. Είπε στην προηγούμενη συνέντευξη μετά το παιχνίδι. Με το θεσμοτό. Ότι στην ερώτηση γιατί δεν έγιναν οι αλλαγές και είπε στο. Δεν είχα στην συγκεκριμένη θέση που ήθελε να αλλάξει, δεν είχε την λύση. Μετά τον τραυματισμό του Άκη του Γεωργίου, είχε μία αλλαγή. Ναι. Έτσι, στο 10 λεπτό, αν δεν απατώμε. Και περαιτέρω είχαμε. Ναι, πάμε σε αυτή την ερώτηση. Ναι. Επειδή υπόθηκε ότι δεν έχει λύσει η ομάδα, ή έτυχε εκείνη την
δεδομένη Κυριακή να μην υπάρχει λύση λόγω τιμωρία του Παπαδόπουλου και του Γιαμαλή. Εκείνη τη χρονική στιγμή η ομάδα παρουσίαζε μια ανωδική πορεία, δηλαδή κατά το δεύτερο ημίχρονο γενικότερα, αλλά και πάλι αν χρειαζόταν, αν υπήρχε δηλαδή μια αξιόπιστη λύση στον πάγκο στο κομμάτι το παραγωγικό. Εκεί που είναι να κάνεις. Και το επιθετικό, λοιπόν, θα γινόταν. Υπάρχει στην ομάδα η λύση αυτή ή θα την πάρει. Αυτή τη στιγμή, Κυριάκο, προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένες αλχημίες. Δηλαδή, με βάση αυτό το οποίο θέλει κάθε ομάδα και με βάση αυτό το οποίο βασικά προγραμματίζει ο προπονητής που θέλει να έχει τα υλικά για να παρουσιάσει μια προσπάθεια σε σχέση με αυτό που θέλει να παίξει, δεν είχαμε τη δυνατότητα, όχι την οικονομική, αυτή υπήρχε. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι να ανταποκρίνονται στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να παίξουν. Για να έρθουν στην ομάδα άμεσα. Σε αυτό το κομμάτι είχαμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε τουλάχιστον έναν αριθμό 3-4 ποδοσφαιριστών ακόμα, για να θεωρώ εγώ προσωπικά, έτσι, ότι το αγωνιστικό μας προφίλ θα μας βγάλει με μια διαφορετικότητα στη συνέχεια. Δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια όμως. Και επί το προκειμένο, επειδή υπάρχουν αξιόλογα παιδιά στην ομάδα που κάνουν προσπάθεια, έτσι, θα προσπαθήσουμε να τα εντάξουμε σιγά σιγά, έτσι, ούτως ώστε και αυτά με την προσπάθεια που κάνουν να αποδώσουν τα μέγιστα και να βοηθήσουν την ομάδα. Αλλά σε καμία περίπτωση, είπα και πάλι, δεν θα κάψουν κανένα ποδοσφαιριστή. Θέμα εισιτηρίων να θέσουμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά βέβαια και την πορεία της ομάδας. Θέλει η ομάδα γεμάτη κερκίδα για να παίξει και καλύτερα. Λοιπόν, ο κόσμος δεν έρχεται στο γήπεδο. Βέβαια ο κόσμος, ένα θέμα είναι ότι πάει μετά τις επιτυχίες, περιμένει να δει επιτυχίες. Και δεύτερο είναι ότι ενδεχομένως οι καιροί ακούγονται είναι πολύ δύσκολοι και αν προτίθεται η διοίκηση να αλλάξει την πολιτική της πάνω στην τιμή του εισιτήριου και να βρει έναν τρόπο να προσεγγίσει τον κόσμο να έρθει περισσότερο στο κήπεδο. Ο τρόπος, τον είπες και εσύ μόνος του Κυριάκου, είναι ο τρόπος είναι επιτυχίες. Ο Κατερνιώτης, ο φύλαχνος, αφισβητεί τον Πυρικό αρκετά και έχει τους λόγους του. Για το εισιτήριο, πρώτα-πρώτα οι επιτυχίες δεν θα πειράξουν μετά το εισιτήριο. Απλά τώρα αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι περνάμε δύσκολα στο οικονομικό κομμάτι και θέλουμε και τη βοήθεια του κόσμου οικονομικά να στηρίξει την ομάδα. Όπως βλέπεις είμαστε άτομα τα οποία πήγαμε για να βοηθήσουμε τον Πυρικό και πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλουμε. Το συζητάμε και για το εισιτήριο και εμάς μας προβληματίζει πολύ. Το αν θα το κάνουμε 5 ευρώ ή 10 ευρώ. Είναι στα χρονικά περιθώρια τώρα το πόσο θα αντέξουμε κι εμείς για να το κάνουμε 5 ευρώ το εισιτήριο. Δεν είναι μόνο απλά η τιμή, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Αλλά βασικά είναι και η τιμή. Η τιμή. Το δεκάρικο στην κρίση που ζούμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, είναι δύσκολο. Αλλά και η ομάδα όμως χρειάζεται κάποια βοήθεια και τώρα τους χρειαζόμαστε δίπλα μας. Ότι μας προβληματίζει πολύ το εισιτήριο, μας προβληματίζει. Και αυτό πιστεύω μόνο η επιτυχία της ομάδος θα το καλύψει. Άρα τα φέρνουμε στον προπονητή. Άρα θα φέρνουμε στον προπονητή και στους παίκτες. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα από το τεχνικό team που παρακολουθούν πιθανώ το τοπικό πρωτάθλημα τη Πυρία ή ακόμα και τι Ακαδημίε, τι ποδοσφαιριστέ, πώ εξελίζονται οι ποδοσφαιριστέ εδώ στι Ακαδημίε τη ομάδα. Ναι, ο προπονητή παρακολουθεί και την ΚΑΠΑ 17 και τι προπονήσει και παίρνει και παίκτε ήδη έχουν πάρει μέρο σε ένα ή δύο παιχνίδια φιλικά και σε προπονήσει. Περισσότερο από την ΚΑΠΑ 17. Ακριβώ. Από την ΚΑΠΑ 17, παιδιά τα οποία είναι ταλέντα προπονούνται με την πρώτη ομάδα. Αυτό θα συνεχιστεί καθ' όλη τη χρονιά.
και παρακολουθούνται. Εγώ προσωπικά παρακολουθώ και το ρεσινικό ποδόσφαιρο και ξέρω πολλά ταλέντα που υπάρχουν, αρκεί να τα πείσουμε να έρθουν στον Πιερικό. Κάποτε ήθελαν από μόνοι τους να έρθουν στον Πιερικό. Από μόνοι τους. Τώρα θα τα πείσουμε εμείς. Τώρα θα τα πείσουμε εμείς. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι, είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο γιατί εντάξει, υπάρχει μια θεωρία, θα έλεγα εδώ και χρόνια, μια άρνηση απέναντι στον Πιερικό. Ναι. Δεν ξέρω από πού πηγάζει τώρα. Γιατί δεν θυμάμαι το ρημό. Αυτό το. Γιατί εδώ ζούμε, έτσι. Σίγουρα υπάρχει μια άρνηση γενικότερα. Υπάρχει μια, θα έλεγα, κακή αντίληψη για αυτά που συμβαίνουν στον Πιερικό. Ή τουλάχιστον αυτά που συνέβαιναν. Δεν μπορώ να το θέσω δηλαδή με ιδιαίτερη σιγουριά ποιος είναι ο τρόπος αυτός με τον οποίο θα μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε. Και θα προσπαθήσουμε με πάρα πολλή προσπάθεια για όλες τις ηλικίες. Γιατί ταλέντο αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ταλέντο σε ηλικία 17-18 χρονών από ένα αριστερικό σωματείο και ξεφεύγουμε πολύ. Ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Και για τα εισιτήρια, κυρία, ξέχασα να πω, είναι ότι πάμε στα Λύκια και, μοιράζουμε ναι, τα φορά και τα λεγόμενα τα παλιά τα δικά μας και μοιράζουμε εισιτήρια. Θα γίνουν και άλλες προσπάθειες. Για να υποκριθούμε νέα παιδιά. Συγγνώμη, ακούγαμε ότι ο Εραστέχνης είχε 300-400 παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν στο κήπεδο. Μπορείτε να πείσετε τους πατεράδες των παιδιών που έγινε στο